Του έχω μιλήσει τόσες φορές για την προφύλαξη, δεν νομίζω ότι με προσέχει. Τώρα θα του το εξηγήσω με άλλο τρόπο. Καλώς ήρθατε στην πτήση μας και ευχαριστούμε που μας επιλέξατε για την πενταήμερη εκδρομή σας. Για εμάς, προτεραιότητα είναι πάντα η ασφάλειά σας. Εκτός από την πτήση, είναι πιθανό να βιώσετε αναταράξεις και στην υπόλοιπη εκδρομή σας. Οι αναταράξεις αυτές συνοδεύονται συνήθως από τα εξής συμπτώματα: έντονη χτύπη καρδιάς, υδρότας, ανάγκη για σωματική επαφή. Οι αναταράξεις αυτές είναι ερωτικές και συνήθως υποχωρούν με ένα μπαλαμούτι. Σε περίπτωση όμως που δεν υποχωρήσουν και προχωρήσετε σε σεξουαλική επαφή, πρέπει πάντα να φοράτε τη ζώνη σας και να γνωρίζετε την αναγκαιότητα χρήσης προφύλαξης. Γι' αυτό, πριν απογειωθούμε, σας παρουσιάζουμε οδηγίες για τη σωστή χρήση προφυλακτικού. Πριν από όποια χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει την ημερομηνία λήξης. Αν η ημερομηνία λήξης έχει περάσει, δεν είστε πλέον προστατευμένοι. Ανοίξτε το προφυλακτικό προσεκτικά από τα δοντάκια, όχι με τα δόντια, έτσι ώστε να μην σκιστεί ανοίγοντας τη συσκευασία. Βεβαιωθείτε ότι έχετε βρει τη σωστή πλευρά. Για να είστε σίγουροι, μπορείτε να το φυσήξετε ελαφρά. Τοποθετήστε το και αρχίστε να το ξετυλίγετε μέχρι τη βάση, κρατώντας παράλληλα τη θηλή για να μην μείνει καθόλου αέρας. Δεν κινδυνεύει από ασφυξία, δεν θα πέσουν μάσκες οξυγόνου. Μετά την προσγείωση, μην χρησιμοποιήσετε ξανά το ίδιο προφυλακτικό. Τα προφυλακτικά είναι κατάλληλα για μία και μόνο χρήση. Παρακαλέστε να τοποθετήσετε τα υπόλοιπα προφυλακτικά όχι κάτω από το κάθισμά σας, αλλά σε μέρος δροσερό και ξηρό μέχρι την επόμενη χρήση. Παρακαλέστε να διαβάσετε αναλυτικότερα τις οδηγίες που βρίσκονται στο φυλάδιο της συσκευασίας, αλλά και στην προστινή σας θέση. Το κέντρο ζωής σας ευχαριστεί που το επιλέξατε και σας εύχεται μία ευχάριστη στήση. Καλό υπόλοιπο εκδρομής.